Να είμαστε πάλι εδώ μετά από δύο χρονιές που αυτή η εκδήλωση δεν πραγματοποιήθηκε. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο κορονοϊός έκανε φιλότιμες προσπάθειες για να μας χωρίσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Γιατί ο δεσμός που ενώνει τους κατοίκους Βέρειας είναι πιο ισχυρός. Άλλωστε τα παιδιά αυτής της πόλης δεν πτωούνται και δεν σταματούν να προσπαθούν, να αγωνίζονται και να αριστεύουν. Και εμείς από την πλευρά μας, ο Δήμος Βέρειας, νιώθουμε μεγάλη χαρά να τους επιβραβεύουμε γι' αυτό. Καλούμε λοιπόν τον Δήμαρχο της Βέρειας, Κωνσταντίνο Βοριαζίδη, να χαιρετήσει την εκδήλωση. Μετά το χαιρετισμό θα ακολουθήσουν οι βραβεύσεις των πρωτευσάντων μαθητών για την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο, τις οποίες θα ανακοινώσει η συνάδελφος Δέσποινα Βογιατζόπουλου. Σεβασμιότατε, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχη και Δημοτική Σύμβουλη, κυρία Διευθύντρια και κύριε Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, αγαπητοί γονείς, αγαπητά παιδιά. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στη σημερινή τελετή που έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες τοπικές εκδηλώσεις, αφενός γιατί πραγματοποιείται στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της πόλης μας και αφετέρου γιατί έχουμε την ευκαιρία να βραβεύσουμε τους καλύτερους πρεσβευτές της τοπικής μας κοινωνίας. Πρόκειται για μια εκδήλωση με ιδιαίτερο συμβολισμό και χαρακτήρα που επανέρχεται μετά από δύο χρόνια αναγκαστικής διακοπής. Στη σημερινή εκδήλωση επιβραβεύουμε την αριστεία, τη γνώση και τον πρωταθλητισμό, ευχόμενοι η πανάξια βράβευσή τους να είναι μία ευκαιρία, ένα έναυσμα, μία αφετηρία για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες και για τις καινούριες κατακτήσεις. Ως τοπική κοινωνία, οφείλουμε να τιμούμε τα ατομικά και συλλογικά επιτεύγματα, καθώς οι διακρίσεις αυτές έρχονται να επιβεβαιώσουν τον καθημερινό κόπο μαθητών και αθλητών που βρίσκονται πίσω από την πρόοδό τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Βέρειας τιμά και βραβεύει απόψε τους πρωτεύσαντες μαθητές της τρίτης λυκείου, καθώς και τους αθλητές της περιοχής μας που διακρίθηκαν με τις επιδόσεις τους σε εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις. Κάθε επιτυχία σας, αγαπητοί μαθητές και αθλητές, αποτελεί προάγγελο για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στην περαιτέρω ζωή σας. Εύχομαι πάντοτε να θέλετε υψηλούς στόχους και να κατακτάτε την κορυφή. Αξιέπαινοι βέβαια είναι οι γονείς σας και οι προπονητές σας που υποστηρίζουν σταθερά τα όνειρά σας όλα αυτά τα χρόνια. Ανοίγοντας τα φτερά σας, πάντα να θυμάστε με ευγνωμοσύνη και αγάπη όλα αυτά που σας προσέφεραν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια πως είμαστε κληρονόμενος λαμπρού διαχρονικού πολιτισμού για τον οποίο αριστεία δεν σημαίνει απλώς να ξεχωρίζουμε με τις διανοητικές και σωματικές μας ικανότητες και επιτυχίες, αλλά ταυτόχρονα να ξεχωρίζουμε το ήθος, τον τρόπο και τη στάση ζωής που μας διδάσκει ο πολιτισμός, παρά την αλωτρίωση και αποξένωση της σύγχρονης κοινωνίας μας. Κλείνοντας, θέλω να σας συγχαρώ και να τονίσω πως πρέπει να έχετε στη ζωή σας σαν κατευθυντήριες γραμμές το «Να αριστεύει» και το «Εφ αγωνίζεστε», φράσεις που παρά το πέρασμα των αιώνων παραμένουν πάντα επίκαιρες. Το χαμόγελό σας λοιπόν το μοιραζόμαστε σήμερα όλοι μαζί σας. Ένα χαμόγελο και ένα φως που το έχει ανάγκη όλη η Βέρεια. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από εμένα. Θα ξεκινήσουμε την τελετή των βραβεύσεων με τους πρώτους μαθητές. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι οι βραβεύσεις αφορούν στους τρεις πρώτους μαθητές ανακατεύθυνση που διακρίθηκαν στα σχολεία που φοιτούσαν
το έτος 2021-22 και πέτυχαν την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο. Η ανακοίνωση των ονομάτων θα γίνεται με τη σειρά διάκρισή τους στο λυκείο τους. Στους επένους θα παραλαμβάνει ο υπεύθυνος καθηγητής του εκάστοτε σχολείου ή ο πρώτος μαθητής που θα ανεβαίνει από το σχολείο για να τους διανύμει. Γνωρίζοντας ότι είναι μια καθημερινή ημέρα και πολλά από τα παιδιά μπορεί να βρίσκονται μακριά στις πόλεις όπου σπουδάζουν, όποιο συγγενικό πρόσωπο βρίσκεται εδώ μπορεί επίσης να παραλαμβάνει τον έπαινο. Θα ξεκινήσουμε με τις βραβεύσεις με το πρώτο Γενικό Λύκειο Βέρειας, το οποίο καλό, ξεκινώντας από την κατεύθυνση ανθρωπιστικών σπουδών και την Γραμματικοπούλου Ευθυμία Άννα, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Χασιώτης Κωνσταντίνος Χριστόφερος, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατεύθυνση θετικών σπουδών. Τασιόπουλος Κωνσταντίνος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Νικολαίδου Άννα, Τμήμα Αρχιτεκτονών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πετρίδου Φιλομήλα, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Κατεύθυνση σπουδών υγείας. Γιορτζή Ραφαηλία, Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου. Τμήμα Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ιωαννίδου Ιωάννα, Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Κατεύθυνση Οικονομίας και Πληροφορικής. Ζιαμπογιάννης Νικόλαος, Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δημητριάκος Χρήστος, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Μουλόπουλος Αντώνιος, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Την βράβευση θα κάνει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, Παντελεήμων. Ο Δήμαρχος είχε την καλοσύνη να μου πει να πω δύο λόγια. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτε άλλο παρά να πω ότι αγαπητά μου παιδιά, σε 2-3 μέρες θα εορτάσουμε τα ελευθέρια της πόλεως μας. Θα τιμήσουμε αυτούς που ετοίμησαν την πατρίδα μας, αυτούς που ετοίμησαν και απελευθέρωσαν μετά από τόσους αιώνες τη Μακεδονία. Έτσι λοιπόν είναι η κατάλληλη περίοδος να τιμηθείτε κι εσείς που με τις επιδόσεις σας τιμείτε την πατρίδα μας, τιμείτε τη Βέρεια. Εύχομαι σε όλους να υγιένετε, να προοδεύετε και ό,τι το καλό. Ο Θεός μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ το Σεβασμιότατο. Συνεχίσουμε με το δεύτερο γέλη. Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών. Κυριάκου Γαλάτια Χριστίνα. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καπετανάκη Αναστασία, Τμήμα Νομικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κολοκοντρώνης Παναγιώτης, Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατεύθυνση Σπουδών Υγείας, Κουκουτέχου Μαρία, Τμήμα Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παπαδημητρίου Χρήστου Νικόλαος, Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κουμπουλίδου Μαρία, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατεύθυνση θετικών σπουδών. Μουρατίδου Γεωργία, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τύπου Ελένη, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οικονομίας και Πληροφορικής Γεωργοπούλου Χριστίνα, Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Ανανιάδης Μιχάλης, Σχολή Πυροσβεστών, Τρανόπουλος Κωνσταντίνος, Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού. Τη βράβευση θα κάνει ο Δήμαρχος Βέρειας Κωνσταντίνος Γοργιανός, Βαρβιτσιώτης Γεωργίος, Τμήμα Νοητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ανδρεοπούλου Γεωργία, Τμήμα Βαλκανικών, Συλλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αθανασιάδου Ηλιανή, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
θετικών σπουδών. Αλμπανίδου Πολυξένη Μαρία, τμήμα μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Παυλίτη Δημητρίου, τμήμα μηχανολόγων μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Αντωνιάδης Βασίλειος, τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κατεύθυνση σπουδών υγείας. Αμπατζίδου Άρτεμις, τμήμα ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαρκοπούλου Κατερίνα, τμήμα βιολογικών εφαρμογών και τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μπέλη Βασιλική, τμήμα χημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατεύθυνση οικονομίας και πληροφορικής. Νικολαίδης Νικόλαος, τμήμα εφαρμοσμένης πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης Αναστάσιος, τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ρόπης Ιωάννης, τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Την πράγωση θα κάνει ο βουλευτής συμμαθίας κ. Τσαβδαρίδης. Καλησπέρα σε όλους. Θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ δύο κουβέντες. Να συγχαρώ το Δήμο της Βέρειας για αυτή την πρωτοβουλία, γιατί πραγματικά είναι αξιέπαινη προσπάθεια όλων των παιδιών που προσπαθούν και αγωνίζονται πραγματικά πολλές φορές με αντίξωες και δύσκολες συνθήκες για να αριστεύσουν και να προοδεύσουν. Επίσης είναι πολύ σημαντική συμβολή και των γονιών των παιδιών, αλλά και των δασκάλων και των προπονητών, στους οποίους σε όλους θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια. Πραγματικά η κοινωνία μας στηρίζεται στη νέα γενιά, στους νέους ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια που καταβάλλουν τα παιδιά. Πραγματικά εμένα ως βουλευτή Μαθίας και ως γονιό με κάνετε περήφανο και νομίζω ότι αν συνεχίσετε έτσι την προσπάθειά σας, η ελληνική κοινωνία θα έχει να βιώσει μόνο καλύτερες μέρες. Συγχαρητήρια θερμά. Με συγκινήσατε πολύ, να είστε καλά. Συνεχίζουμε με το τέταρτο γέλ. Κατεύθυνση ανθρωπιστικών σπουδών. Σαριγιαννίδης Σημεών, Σχολή Πυροσβεστών. Νταΐς Δημήτριος, Τμήμα Νομικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Καραγιάννη Αντωνία, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατεύθυνση θετικών σπουδών. Λαζεκίδου Αναστασία, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μπουζίκας Νικόλαος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Γεγιτσίδης Αλέξανδρος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατεύθυνση σπουδών υγείας. Παπαδίκης Δημήτριος, Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου. Αποστολίδου Ευδοξία, Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου. Βασιλιακάκη Ελευθερία, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Παπαδόπουλος Νικόλαος Τρίφων, Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατεύθυνση Οικονομίας και Πληροφορικής. Παπαγιάννης Δημήτριος, Τμήμα Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Τεγούση Χρυσούλα, Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Την βράβευση θα κάνει η Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Βέρειας. Νανοπούλου Ελένη, Τμήμα Νομικής Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
Τεγούση Φωτεινή, Μήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σκιαρένου Ελισάβετ, Μήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κατεύθυνση Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας. Σταυριανίδης Ιωάννης, Μήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ράιν Βασιλική Δήμητρα, Μήμα Φαρμακευτικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αλεξίου Αλέξανδρος, Μήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κατεύθυνση Οικονομίας και Πληροφορικής. Καψαλιάρη Ελένη, Μήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Καρυπίδης Κυριάκος, Μήμα Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μπάκανος Δημήτριος, Μήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Να προχωρήσουμε στην δράση. Με το γέλμα προφορίου, Γενικό Λυκείο Μακροφορείου. Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δημοπούλου Ζωή, Μήμα Νομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παπαδοπούλου Σιμέλα, Μήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Καράογλου Ελισάβετ, Μήμα Πολιτικής Επιστήμης Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Κράτης. Κατεύθυνση Σπουδών Υγείας. Κελεσίδου Δέσποινα, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνου. Χαλβατζής Κυριάκος, Τμήμα Βιοιατρικών Επιστημών Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Θεοκαροπούλου Γενοβέφα, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κατεύθυνση Θετικών Σπουδών. Μουρατίδου Πολιτήμη Σουμέλια, Μήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τόκας Μιλτιάδης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδο. Ζήκη Κωνσταντίνος, Σχολή Αστυφυλάκων. Κατεύθυνση Οικονομίας και Πληροφορικής. Καραΐνδρος Ζουλκάς, Μήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πλωμαρίτης Αθανάσιος, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στουγιανοπούλου Χρυσάνθη, Σχολή Αστυφυλάκων. Θα παρακαλούσα για την βράβευση τον κύριο Αλατζόγλου, τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Συμμαθίας. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Θα ήθελα να αισθάνθηκα μάλλον την ανάγκη να πω δύο κουβέντες, δεν θα σας κουράσω. Θέλω να συγχαρώ τους συντελεστές αυτής της όμορφης εκδήλωσης, να συγχαρώ τους μαθητές για αυτές τις επιτυχίες και τους γονείς τους και παράλληλα να τους πω ότι κλέβουν και λίγο από την προσπάθειά τους και την αριστεία τους με την έννοια ότι πιστώνεται το εκπαιδευτικό σύστημα και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση αυτές τις επιτυχίες τους. Με αυτή την προσέγγιση θέλω να ευχαριστήσω και τους μαθητές αλλά και εσάς τους γονείς, γιατί πίσω από αυτές τις επιτυχίες κρύβεται ο γονέας, αυτός που προσπαθεί καθημερινά για το καλύτερο του παιδιού. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με το πρώτο επάλ Βέρειας. Επειδή το συγκεκριμένο
σχολικό συγκρότημα είναι αρκετά μεγάλο. Θα γίνουν οι τραπέζες μισές από ένα πρόσωπο και θα συνεχίσει η διαδικασία μετά. Ειδικότητα γραφικών τεχνών. Χατζόπουλος Άγγελος Ευστράτιος, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Φινιόπουλος Δημήτριος, Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ειδικότητα τεχνικών φυτικής παραγωγής. Αρβανιτίδης Δημήτριος, Τμήμα Γεωπονίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μήτογλου Νικόλαος, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Μήτογλου Χρήστος, Τμήμα Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ειδικότητα Τεχνικού Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών. Τσιανοπούλου Μαρίνα, Τμήμα Γεωπονίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μανολοπούλου Χρυσούρα, Τμήμα Δοξολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Ειδικότητα Τεχνικού Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων και Δικτύων. Τσακάκος Ελευθέριος, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τσακαλίτης Ηλίας, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Ειδικότητα Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής. Κατσάβουλας Κωνσταντίνος, Σχολή Μόνιμων Υπαρξιωματικών Αεροπορίας, Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης 1. Βασδέκης Χρήστος Μάριος, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Καρέλης Ανανίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ειδικότητα Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων. Βράκας Δημήτριος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Γαρίπης Δημήτριος, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Ειδικότητα Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών. Μπαζάκας Παναγιώτης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ακριβόπουλος Ιωάννης, Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Σιαμίτρος Δημήτριος, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Δημοτικού Πανεπιστημίου Θράκης. Τη βράβευση θα κάνει η κυρία Βόδη, η προϊσταμένη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Συμμαθίας. Συνεχίζουμε με το πρώτο ΕΠΑΛ και την ειδικότητα υπαλλήλων τουριστικών επιχειρήσεων. Τζίβουλα Πιδελόπη, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών. Φωτιάδης Ιωάννης, Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Ειδικότητα Τεχνικού Οχημάτων. Δελμητόγλου Δέσποινα, Σχολή Μηχανικών Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Σολάκογλου Σωτηρία, Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ειδικότητα Βοηθήμος Ιωθή. Καφετζής Νικόλαος, Τμήμα Φυσικοθεραπείας Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Ταμπακάκη Μαρίνα Πινελόπη, Τμήμα Βιοχημίας και Βιοτεχνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Γιανακίδου Λουίζα, Τμήμα Νοσηλευτικής Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Ειδικότητα Βοηθού Βρεφονιπιοκών. Καλυμάνης Χρήστος, Τμήμα Ιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαγαλιού Βέρα, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κατσαγάνης Ιωάννης, Σχολή Πυράκων Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Ειδικότητα Τεχνικού Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Κωνσταντινίδης Θεόδωρος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μαμίτσα Απόστολο, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σαμαράς Απόστολο, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ειδικότητα Τεχνικού Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής. Μπαλαμπούτη Άννα, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τσεκρέτζη Άντζελε, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Πύρος Στέφανα, Σχολή Μηχανικών Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Ειδικότητα Τεχνικού Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού. Σιαπάκας Δημήτριος, Τμήμα Φυσικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τη βράβευση θα κάνει ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ, κύριος Δέλιας.
Πληροφορικής Ζεργαή Λουίζα, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ειδικότητα Μηχανολογίας, Κάπας Κωνσταναγιώτης, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Τηλεπών Πανεπιστημίου Ιωαννίνου. Την βράβευση θα παρακαλούσα να κάνει ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Παπαδόπουλος. Προχωρούμε στο Σχολείο των Ριζωμάτων. Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών. Ζησοπούλου Δέσποινα, Τμήμα Ψυχολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μελιοπούλου Μαρία, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Κατεύθυνση Θετικών Σπουδών. Μοτσιόπουλος Δημήτριος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Κατεύθυνση Οικονομίας Πληροφορικής, Μελιοπούλου Ιφηγένεια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ούτε εδώ είναι κάποιος για να παραλάβει τα βραβεία. Μάλιστα, ωραία. Κύριε Τσακουρίδη. Ακολουθούν οι βραβεύσεις μαθητών που διακρίθηκαν σε σχολικούς αγώνες κατά το έτος 2021-2022 και είναι από το 4ο Γενικό Λύκειο Ι. Λαζαρίδου Ελένη, πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Αντισφαίρησης. Σιδηροπούλου Μαρία Πασχαλίνα, πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Αντισφαίρησης. Βασίλης Χαράλαμπος, δεύτερη θέση στα 100 μέτρα πεταλούδα ανδρών στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης των Γκέν και ΕΠΑΛ. Την βράβευση παρακαλώ να κάνει ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κύριος Γρηγοριάδης. Αθλητών που έχουν διακριθεί σε αγώνες.
Θα συνεχίσουμε, όπως είπε η κυρία Βογιατζόπη, με τους αθλητές της πόλης. Ο Δήμος Βέρειας έχει μακρά παράδοση στον αθλητισμό και στα όρια του δραστηριοποιούνται πολλοί αθλητικοί σύλλογοι με αξιόλογη στην πορεία του χρόνου διακρίσεις και πρωτιές. Θα ξεκινήσουμε με το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες Νομού ή Μαφίας, ΕΓΕΣ Βεργίνα, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου 2022. Πουλίκας Νικόλαος, πρώτη θέση 10 χιλιόμετρα, τρίτη θέση 1500 μέτρα. Παπαγόπουλος Ραφαήλ Κωνσταντίνος, πρώτη θέση στα 100 μέτρα. Παπαναστασίου Αγγελική, δεύτερη θέση στο Άννα Ισμίκος. Πρίτσικη Χριστίνα, τρίτη θέση Άννα Ισμίκος. Στόικος Αντώνης, Ντόγκας Βαγγέλης, Συστάκος Πάνος, Μαυρόπουλος Σαμάς, οι προπονητές τους. Παρακαλούμε να ανέβει να κάνει ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, κύριος Σασιανίδης. Πετράκης Κωνσταντίνος, συμμετοχή 15η θέση στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο. Λούκας Γεώργιος, 3η θέση Ρεχιούρ Βόπερ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τοξοβολίας 21-22. Και 2η θέση Ατομικό και 3η θέση Διπλό Ανδρών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παραμπάτσιντον 2022. Πετρόπουλος Ευστάθιος, 2η θέση SL4-SG5 και τη 2η θέση Διπλό Ανδρών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παραμπάτσιντον το 21. Και 2η θέση Ατομικό στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης 2022. Μαύρης Ελευθέριος, 1η θέση Ομαδικό Ανδρών και 3η θέση Ατομικό στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης 21 και 2η θέση ατομικό στο ίδιο πρωτάθλημα το 22. Καραγιάννης Σωμάς Αριστοτέλης, 1η θέση ομαδικό ανδρών και 3η θέση ατομικό στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αντισφαίρησης 21 και 3η θέση SL3 και 2η θέση διπλό ανδρών στο παραπάτμιντον 21. Και έχει ο Καραγιάννης, συνεχίζει, την 3η θέση διπλό ανδρών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παραμπάτμιντον 2022. Δημητρακόπουλος Ιωάννης, 1η θέση ατομικό και 2η θέση διπλό ανδρών στο Πανελλήνιο Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης 22 και 1η θέση ακόντιο, 1η θέση δίσκος, 2η θέση σφαίρα και Πανελλήνιο ρεκόρ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ΑΜΕΑ 2022. Δουμανόπουλος Νικόλαος, 2η θέση ατομικό στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπότσια 2022. Καλαμούδης Ελισσέρας, 1η θέση σφαίρα και 2η θέση δίσκος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ΑΜΕΑ 2022. Κοντονής Κωνσταντίνος, 1η θέση ακόντιο, 2η θέση δίσκος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου 2022. Γιουρνομάτης Παναγιώτης, 2η θέση Άλμα Ισμίκος, 2η θέση Άλμα Τρυπνού στο ίδιο Πρωτάθλημα Στίβου το 22. Τσιάτσης Αριστίδης, 1η θέση στα 100 μέτρα και Πανελλήνιο ρεκόρ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ΑΜΕΑ 2022. Δίσκος Νικόλαος Σεραφαήλ, 1η θέση σφαίρα, 1η θέση δίσκο, 1η θέση ακόντιο και το Πανελλήνιο ρεκόρ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου 22. Στο ίδιο πρωτάθλημα η Ζαφυρίου Αφροδίτη βγήκε 1η στα 100 μέτρα, 1η στη θέση Άλμα Ισμίκος και 1η θέση Άλμα Ισμίκος και Πανελλήνιο ρεκόρ.
Βραβεύουμε επίσης την Αλεξάνδρου Κλεάνθη ως guide runner του αθλητή Τσιάτσι Αριστίδη και προπονήτρια. Καραϊωσή Αλέξανδρος Περβέλης Κωνσταντίνος και οι προπονητές της. Την βράβευση παρακαλούμε να κάνει ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μεστορόπουλος. Αρχίζουμε με τον Αθλητικό Σύλλογο Πανημαθιακός Καράτε. Πανετσίδου Βασιλική Χάλκινο Μετάλλιο στο Κούμιτε Γυναικών 68 κιλά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών 2022. Σαγερά Σοφία Σημαίνιο Μετάλλιο στο Κάτε Γυναικών U21 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων Νέων Ανδρών Γυναικών και Ανδρών Γυναικών 2022. Ταζίδης Χρήστος, χάλκινο μετάλλιο στο Κούμιτε Εφήβων 57 κιλά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων Νέων Ανδρών Γυναικών και Ανδρών Γυναικών 22. Προπονητές τους, ο Πανετσίδης Νικόλαος, η Χασιώτου Ειρήνη, ο Πανετσίδης Ανδρέας και η Πανετσίδη Βασιλική. Την βράβευση θα κάνει ο πρόεδρος της ΚΕΠΑ, κ. Ρίζος. Καλησπέρα και υπάρχει συγχαρητήρια για άλλη μια φορά κοντά τα παιδιά και στον αθλητισμό. Ιούλιος 2022. Η Δίκαια Πανετσίδου παίρνει προσωπικά το 7ο ευρωπαϊκό της και το 12ο για το πανεπιστημιακό. Τεράστια επιτυχία και εδώ θέλω να πω ότι πίσω από μια τέτοια μεγάλη επιτυχία, μικρή ή μεγάλη, κρύβονται κάποιοι αφανείς ήρωες όπως είναι οι προπονητές και οι γονείς, που χωρίς αυτούς, αυτός ο κρίκος ποτέ δεν θα μπορούσε να έχει μεγάλη επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί τα μηνύματα χαράς που μας δώσετε ήταν τεράστια, γιατί όταν ένας σύλλογος καταφέρει και φέρνει για έβδομη χρονιά συνεχόμενα με τέτοιο μεγάλη διάκριση, αυτή τη σημαία για μας είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε. Σας ευχαριστώ για όλους και πάλι συγχαρητήρια. Αθλητικός όμιλος Αλέξανδρος, αγώνες ρυθμικής γυμναστικής στην τελική φάση. Χαριτοπούλου Κυριακή πρώτη θέση, προπονήτρια Αθανάσοβο Μαργαρίτα. Είναι εδώ κάποιος από τον Αλέξανδρο? Όχι. Του συγχαίρουμε και θα τους τα δούμε. Είναι. Κύριε Βασιλιάδη, σας παρακαλώ με φύγετε για να κάνετε και την επόμενη. Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βερόη. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικής Γυμναστικής. Αργυρίου Εκατερίνη. Αργυρίου Μαρία. Ερμιώνη. Σίλκα Αρετή. Παγούνι Αμφί. Σίλκα Ελισάβετ. Παπαχαραλάμου της Ωραία Αντωνία. Καπουρίδου Ευγενία. Βοριατζίδου Ελένη Στυλιανή. Νατσούρα Γεωργία Νεφέλη, Παπαδοπούλου Αλεξάνδρο, Κολέτσα Μαρία Ήλια, Πασιοπούλου Αναστασία, Πασιοπούλου Εκατερίνη, προπονήτριες Παπαδοπούλου Ελισάβετ Σαλασίδου. Πήραν τα παιδιά. Πήραν την πρώτη θέση στην τριάδα γυναικών στο πρωτάθλημα.
κύριο Βασιλιάδη και τον πράτο της και τα κορίτσια και θα συνεχίσουμε με τον ναό Βέρειας. Ρυθμική γυμναστική. Αγώνες ρυθμικής γυμναστικής 2022. Παυλή του Μαρία, σημαίνει μετάλλιο στο πρόγραμμα Χορίνες και επιλογή στην Εθνική Ομάδα Ανσάμπλ. Μπόφ τη Μαρία, σημαίνει στο Στεφάνι. Καλοίδη Κωνσταντίνα, κάλκινο μετάλλιο πρόγραμμα με Χορίνες και επιλογή στην Εθνική Ομάδα Ανσάμπλ. Τσιφτσή Ιωάννα, δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2022. Προπονήτρια Χωματά Κυριακή. Τη βράβευση θα κάνει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΒ, κ. Διαμάντης. Έφυγε. Λοιπόν, δεν πειράζει. Τη βράβευση θα κάνει ο αντιδήμαρχος τεχνικών, ο κ. Τσαχουρίδης. Δραστηριοποιούνται όμως ουσιαστικά στη Βέρεια, γιατί είναι κάτοικοι Βέρειας, είναι μαθητές Βέρειας και μας κάνουν περήφανος με τις διακρίσεις τους. Είναι ο Σαμαράς Γεώργιος, δεύτερη θέση στα 800 μέτρα ελεύθερο πέδο και τρίτη θέση στα 1500 μέτρα ελεύθερο πέδο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφήβων, Ανίδων, Πέδων, Κορασίδων, Παμπέδων, Παγκορασίδων το 2022 και την τρίτη θέση στα 5.000 μέτρα πέδων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Μεγάλων Αποστάσεων. Προπονητής του ο Λαζαρίδης Βασίλειος. Είναι ο Πεντεφούντας Γεώργιος, τρίτη θέση στην Κατιέα Τεχνική Κατάβαση και τρίτη θέση στο Αλπικό Σύνθετο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Χιονοδρομίας 21-22. Προπονητής ο Πεντεφούντας Διονύσης. Η Ξυπολιτάκη Ταξιαρχούλα, τρίτη θέση στα 3x1200 μέτρα σκηταλοδρομία στους Πανελλήνιους Αγώνες Τύβου 22. Και η Πασίδου Δέσποινα, αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ίκτιο Παγκορασίδες Α και για το χάλκινο μετάλλιο στα 100 μέτρα ίκτιο στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης 2022. Παρακαλούμε τον Δήμαρχο Βέρειας να ανέβει για την βράβευση. Και της ρυθμικής θα τα πούμε μαζί γιατί έχουν τις ίδιες προπονήτριες. Πρόκειται για τον Φίλιππο και ξεκινάμε με την αισθητική ομαδική γυμναστική. Χάλκινο μετάλλιο στους Βαλκανικούς Αγώνες και ασημένιο μετάλλιο στους Πανελλήνιους Αγώνες για τις Ελμασιάρη Μαρίλια, Γεροντίδου Κυρκακή, Μαλογιάννη Εκατερίνη, Βαρβαρούση Αθηνά, Γρηγοριάδου Κατερίνη, Νατσούρα Κλεονίκη, Τράμπα Μαρία Γεωργία. Χάλκινο μετάλλιο στους Βαλκανικούς Αγώνες και χρυσό μετάλλιο στους Πανελλήνιους Αγώνες για την Τζαχυρίδου Παρασκευή. Χρυσό μετάλλιο στους Βαλκανικούς και χρυσό μετάλλιο στους Πανελλήνιους για τις Παπαζλίδο Μαΐ, Παπαζλί Δέσποινα, Πασχαλίδου Μιλιάννα, Σαριγιανίδου Μυρτό, Σούλη Αλέσια, Μοτσιοπούλου Χάιδο, Νικόλη Τσιέλη, Παπαζλή Σταυρούλα, Σαριόπουλου Δανάη, Χατζιωάννου Νεφέλη, Πασχαλίδου Αθανασία, Στάμου Έλενα, Μοτσιοπούλου
Κοτσλοπούλου Στυλιανή, ασημένιο μετάλλιο στους Πανελλήνιους Αγώνες, Κιάτση Χρυσάνθη Χριστίνα στα Σινού Λίδα, χρυσό μετάλλιο στους Βαλκανικούς Αγώνες, Σκιαφαρίκα Μαρία Τσικερδάνου Ελευθερία, χρυσό μετάλλιο στους Πανελλήνιους Αγώνες, Μπουζίκα Παναγιώτα, Μιχαηλίδου Ελευθερία, Γεωργιάδου Στυλιανή, Τοξοπούλου Μελίνα, Ντόκα Ελένη, Σιαπρατζή Εκατερίνη, Στίθου Ελεάνα, Μητριτώνη Άννα Μαρία, Παπανώτα Δήμητρα, Πινακούδη Ροδόπη, Σκαλίμη Έλενα, Τζίπουλα Δέσποινα, Κιάτση Εκατερίνη. Είχα πει ότι θα σηκώσω μαζί και τη ρυθμική, αλλά δεν χωράμε, είναι πολλές. Λοιπόν, να ανέβουν οι προπονήτριες τους αν είναι εδώ, Χαβιαροπούλου Ηρώ, Μωυσιάδου Κατερίνα, Παυλίδου Μαρία. Την βράδυση θα κάνει ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, κύριος Παπαδόπουλος. Η οποία είναι του ίδιου συλλόγου, του Φιλίππου, αλλά αφορά το χάντμπολ που έχει παράδοση η Βέλγια. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων 2021-2022, την πρώτη θέση κατέκτησε. Θεοδωρίδου Άννα, Δημητρίου Ηλίνη Παρασκευή, Βακαλφώτη Αντιγόνη, Σιαραψία Αναστασία, Παναγιωτίδου Ειρήνη, Σιώπη Δάσμη, Παπά Εμμανουέλα, Γιαννοπούλου Παναγιώτα, Σαριγιαννίδου Μαρία Ελένη, Τσακαρού Σοφία, Χαραλαπίδου Ιωάννα, Καπετανάκη Ελένη, Τάκη Αναστασία, Κακαφή Καξανθή. Προπονητής τους ο Χαραλαπίδης Κωνσταντίνος. Ολυμπιονίκες Βέρεια, Όμιλος Κλασικού Αθλητισμού Βικέλας Βέρειας, Πανελλήνια Πρωταθλήματα, Αθανασάκης Παναγιώτης, τρίτη θέση στα 800 μέτρα και πρώτη θέση στη Διεθνή Συνάντηση Ελλάδας Κύπρου, Καραγιάννης Αλέξανδρος, πρώτη θέση στα 1200 μέτρα και πρώτη θέση στη Σκυταλοδρομία 3x1200, Γεωργιάδης Ορέστης, πρώτη θέση στη Σκυταλοδρομία 3x1200 και τρίτη θέση στα 3000 μέτρα. Νταγκόπουλος Νικόλαος, πρώτη θέση στη Σκυταλοδρομία 3x1200. Καραγιώργος Γεώργιος, πρώτη θέση στα 5000 μέτρα βάδι. Νέστορας Θεόδωρος, τρίτη θέση στο όκταφλο. Πατσαλά Ευγενία, πρώτη θέση στα 3000 μέτρα και πρώτη θέση στη Σκυταλοδρομία 3x1200. Συνάδα Αριάδη, τρίτη θέση στα 1200 μέτρα. Σκουτσίδου Δέσποινα, δεύτερη θέση στη Σκυταλοδρομία 3x1200. Γραμματικοπούλου Αντωνία, τρίτη θέση στο άλμα Εθνίκος. Σφουρτιώτη Αθηνά, τρίτη θέση στο άλμα Εσύψος. Ιωαννίδου Ελένη, συμμετοχή με την Εθνική Ομάδα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου στο Δουβλίνο. Προπονητές τους ο Κελικούρης Νίκος και ο Μινάς Κυριάκος. Τη βράβευση θα κάνει ο κύριος Σαββαρίδης, ο βουλευτής του Νομίου. Thank you.
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ζίου Ζίτσου. Λάμπρογλου Κωνσταντίνο, δεύτερη θέση στην κατηγορία Παμπέδων, 46 κιλά στο 21ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζίου Ζίτσου. Προπονητής τους ο Μιχαήλος Χριστόφορος. Τη βράβευση θα κάνει ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ, κύριος Ζέλας.
και έναν αντιδήμαρχο. Ακολουθεί ο Σύλλογος Χιονοδρόμων Ορειβατών Βέλγας. Γιαννουλάκης Χρήστος, πρώτη θέση στο σκι δρόμων αντοχής, 2,5 χιλιόμετρα, κατηγορία πέδρο στο ελληνικό κύπελο. Και για την τρίτη θέση στο σκι δρόμων αντοχής, 5 χιλιόμετρα, κατηγορία πέδων στο βαλκανικό κύπελο. Γιαννουλάκης Γεώργιος, δεύτερη θέση στο σκι δρόμων αντοχής, 1,25 χιλιόμετρα, κατηγορία παμπέδων, ελληνικό κύπελο 22. Τσοπάνη Σιμεών Γεώργιος, δεύτερη θέση στο ομαδικό σπριντ, 1200 μέτρα, κατηγορία πέδων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 22. Προπονητής Παλουκίδης Πέτρος. Την βράδυση θα ζητήσω, γιατί έχουμε άλλον ένα σύλλογο, να κλείσει ο οικοδεσπότης του χώρου, ο κύριος Ρίζος. Και τη δεύτερη θέση στο κούμπι νέων γυναικών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων Νέων Ανδρών Γυναικών. Πιστοφίδης Χρήστος, πρώτη θέση στο κούμπι τεπέδων. Ποντοτάσιος Γεώργιος, πρώτη θέση στο κούμπι τεπέδων, 12 ετών. Μάρκος Ιωάννης, πρώτη θέση στο κούμπι τεπέδων, 10 ετών. Προπονητές Τσιλιγκερίδου Μαρία, Μαραντίδου Χριστίνα. Τελευταίους. Κάποιοι πάντα φροντίζουμε να τους αναλάβουμε, είναι πρώτοι, κάποιοι τελευταίοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους βρέθηκαν μαζί μας. Ευχαριστώ τη Μάρα και την Αναστασία από τη λαογραφία της ΚΕΠΑ για τη βοήθειά τους. Όλους αυτούς που μας βοήθησαν στις βραβεύσεις, την ΚΕΠΑ που μας φιλοξένησε, και εύχομαι και του χρόνου να είμαστε όλοι πάλι εδώ. Καλό βράδυ.